άτομα. Σε συναγερμό τέθηκε η αστυνομία αργά το απόγευμα μετά τον εντοπισμό σε διαμέρισμα στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας, δύο νεκρών, ένας άντρας και μία γυναίκας ασιατικής καταγωγής και οι δύο φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Για όλα τα νεότερα θα μας ενημερώσει αρχικά ο Μάριος Αδάμου. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θησέα, φωνικό με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στην παλιά Λευκοσία. Λοιπόν, συγκεκριμένα στις 6 το απόγευμα, γυναίκα 52 ετών με καταγωγή χώρα της Ασίας εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην οδό Περικλός από αστυνομικούς. Σημειώνουμε ότι μέλη της αστυνομικής δύναμης έσπευσαν στην περιοχή επί τα μομιστηριώδες τηλεφώνημα το οποίο έλαβαν από άνδρα ο οποίος μιλούσε ελληνικά και ανέφερε στα μέλη της δύναμης ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Με την είσοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας τραύματα τα οποία προκλήθηκαν πιθανόν από μαχαίρι. Μάλιστα δίπλα της, και αυτό είναι το περίεργο, εντοπίστηκε και ανθοδέσμη. Σημειώνουμε ότι η σκηνή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην συνέχεια και κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, σε άλλο δωμάτιο βρέθηκε και δεύτερο... Μάριε, να σε διακόψω για 10 δευτερόλεπτα να πούμε ότι βλέπουμε τώρα ζωντανή σύνδεση από το σημείο. Είναι σε εξέλιξη έρευνες των διοκτικών αρχών. Μάριε, πίσω κοντά σου. Ναι. Αναφέρω και επαναλαμβάνω ότι σε έρευνες που ακολούθησαν σε άλλο δωμάτιο βρέθηκε και δεύτερο πτώμα άγνωστο άνδρα ηλικίας περίπου 50 χρόνων, ο οποίος επίσης έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Δίπλα του εντοπίστηκε μαχαίρι, το οποίο και παραλήφθηκε από τους αστυνομικούς για επιστημονικές εξετάσεις. Στη σκηνή, όπως ήταν φυσικό, κλήθηκαν και οι ιατροδικαστές οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία μέχρι και αυτή την ώρα. Όπως είδαμε και στις οθόνες μας, πιθανόν να είδατε, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα οι έρευνες τις οποίες διεξάγουν οι αστυνομικοί. Παραλήφθησαν επίσης τα κινητά τηλέφωνα του άνδρα και της γυναίκας τα οποία βρέθηκαν στη σκηνή και τα οποία πιθανόν να δώσουν και κάποιες απαντήσεις για την σχέση των δύο μεταξύ τους, ενώ σημειώνουμε ότι οι αστυνομικές έρευνες έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένη κατεύθυνση για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Μάριε, σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες και συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικώς με τον βοηθό αρχηγό επιχειρήσεων της αστυνομίας, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είσαστε στη σκηνή, εκεί στο Άγριο Φωνικό, στο κέντρο της παλιάς Λευκοσίας. Ποια τα νεότερα, κύριε Δημητρίου? Τα νεότερα που έχουμε πέρα από αυτά τα οποία έχει αναφέρει ο ανταποκριτής σας, από τα μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο δολοφονίας της γυναίκας και από εκεί και πέρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμα έχει εισήρθει η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών μαζί με τους ιατροδικαστές. Θα γίνει αυτοψία στη σκηνή, θα εξεταστούν τα τεκμήρια και από εκεί και πέρα θα δούμε ακριβώς πώς προχωρούμε. Κύριε Δημητρίου, φτάσατε στο διαμέρισμα μετά από τηλεφώνημα. Ακούγονταν κάποιες φωνές. Ναι. Πολίτες κάλεσαν τις διοκτικές αρχές. Ωστόσο, δίπλα από την άτυχη γυναίκα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε μια ανθοδέσμη, ενώ σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού εντοπίστηκε ο άγνωστος άνδρας, με κρατώντας ακριβώς και το μαχαίρι. Η αστυνομία έφερε στη σκηνή μετά από τηλεφώνημα ότι στην οδό Περικλείου, σε συγκεκριμένο διαμέρισμα, ακούγονταν φωνές. Όταν εισήλθαν τα μέλη της αστυνομίας εδώ, διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειστή. Αφού την παραβίασαν και εισήλθαν μέσα, όπως έχει αναφερθεί, εντοπίστηκε η γυναίκα. Όντως υπάρχει μια αθοδέσμη εκεί δίπλα από τη νεκρή γυναίκα και σε άλλο δωμάτιο εντοπίστηκε νεκρός ένας άντρας. Κλείνοντας, κύριε Δημητρίου, να ρωτήσω, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο? Όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή, όπως σας έχω πει, εξετάζονται. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Τώρα,